Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, καθώς και για δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε στον Υπηαγωγείο. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο προστάτης της πολεμικής αεροπορίας. Στις 11 Ιουνίου του 1954 καθιερώθηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ως προστάτης της πολεμικής αεροπορίας και η γιορτή των Αρχαγγέλων στις 8 Νοεμβρίου ως η επίσημη αεροπορική γιορτή. Επίσης, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι και ο πολιούχος της Λέσβου. Την 8η Νοεμβρίου του 1912, το νησί απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ήταν ο άγγελος που έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα στην Παναγία για τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβρίλη κονίζονται στι βυζαντινές αγιογραφίες με σπαθί ή σκύπτρο στο δεξί χέρι, ενώ στο αριστερό χέρι κρατούν πολλές φορές μία σφαίρα που συμβολίζει τον κόσμο. Μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά κάποιε εικόνες από το Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας είτε κάποια πολεμικά αεροπλάνα είτε τις τολές πιλότων και των τεχνικών. Στη συνέχεια μπορούμε να φτιάξουμε ένα κολλάζ με χαρτόνι, να φτιάξουμε αεροπλάνα χρησιμοποιώντας το πατρόν από αεροπλάνο, να τα κολλήσουμε πάνω στο χαρτόνι, να φτιάξουμε και τον ήλιο, να φτιάξουμε πουλιά και αν θέλουμε μπορούμε με σφουγγάρι να το κόψουμε σε σχηματάκι που να μοιάζει με το σύννεφο και με τέμπερες να φτιάξουμε τα συννεφάκια πάνω στο κολάσμας. Επίσης, σε ένα φύλλο εργασίας μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να χρωματίσουν τα πολεμικά αεροπλάνα. Μία γλωσσική δραστηριότητα που μπορούμε να κάνουμε να ζωγραφίσουν τα παιδιά την εικόνα και να γράψουν από κάτω τη λέξη αεροπλάνο. Καθώς μπορούμε να κατασκευάσουμε και ένα αεροπλάνο χρησιμοποιώντας πλαστικό μπουκάλι, Μπροστά στο μπουκάλι να φτιάξουμε το, τους έλικες ε, με χαρτόνι, καθώς μπορούμε και το μπουκάλι γύρω-γύρω να, να κολλήσουμε χαρτόνι είτε χαρτί από τσόχα ε, και να φτιάξουμε και τα φτερά. Επίσης ε, μπορούμε να ζωγραφίσουμε και την εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Και αν θέλουμε να τα φτιάξουμε σαν καρτούλα, να πάρουμε ένα χαρτόνι Α4 και να το διπλώσουμε στη μέση, και στη μία πλευρά να κολλήσουμε την εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ, και στην άλλη πλευρά να γράψουμε μία βραδινή προσευχούλα και να τη μάθουμε.